Γεια σας, γεια σας. Είμαι εδώ στο LifePod. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Subnautica. Και στο LifePod έχουμε ένα message. Ας το πατήσουμε λοιπόν. LifePod 6 λέει. Ωραία, βρήκαμε και το LifePod 6. Έτσι κατάλαβα τουλάχιστον. 17, 8 και 6. Νομίζω το είχαμε βρει ήδη, αλλά δεν ξέρω. Ας πάρουμε αυτό. Να το βάλουμε. Α, να το. LifePod 7 είχαμε βρει ήδη. Ωραία. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Copper ore. Δώσ' το εδώ πέρα. Αφήνουμε εδώ μέσα το πράγμα αυτό. Λοιπόν, σας είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο επεισόδιο ότι με το Seaglide θα πάμε να βρούμε τα LifePod όλα. Τι κάνουμε τώρα. Το φτιάξαμε το Seaglide. Όμως για να λειτουργήσει το Seaglide θέλει μπαταρίες. Η μπαταρία φτιάχνεται με Copper Ore και Acid Mushrooms επί 2. Copper Ore έχουμε αρκετά. Acid Mushrooms δεν έχουμε. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Αφήνουμε πράγματα εδώ πέρα. Σκέφτομαι να κάνω κάτι πολύ απλό. Titanium. Δώσουμε ένα Titanium εδώ πέρα. Θα ενώσω τα 10 Titanium σε ένα Titanium ingot. Δεν ξέρω που θα χρειαστεί, ας το έχουμε από τώρα. Έγινε. Θα αδειάσει πολύ ο χώρος με ένα ingot. Και μου δίνει τη δυνατότητα εμένα να πιω και λίγο νερό. Τέλεια. Μου δίνει τη δυνατότητα να πάω να μαζέψω μανιτάρια. Πού είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι μαζεύω μανιτάρια? Παντού. Όπου θέλετε. Και εδώ και εδώ. Όλο τον πλανήτη μανιτάρια θα τον πάρουμε. Θα πάρουμε και λίγο αλατάκι. Γιατί όχι άλλωστε. Ωραία. Και ας μπούμε μέσα. Να ετοιμαστούμε για το ταξίδι μας. Μπαταρίες. Μία. Δύο. 3. Δύο μανιτάρια και ένα copper ore κάθε μπαταρία, να ξέρετε. Γι' αυτό μαζεύουμε copper ore όποτε βρούμε. Πόσες μπαταρίες έχουμε? 4 και μία εδώ πέρα, 5. Καλά είναι για αρχές. Κρατήσουμε το copper. Τι άλλο να κάνουμε? Ναι. Πάμε εδώ πέρα. Για να δοκιμάσω κάτι. Συγγνώμη για το πέρα δόθε, απλά θέλω να δω αν μπορώ να χτίσω εδώ μέσα, ας πούμε, ένα παράθυρο. Όχι. Θέλω να δω αν μπορώ να χτίσω, ας πούμε, ένα wall locker. Όχι. Πρέπει να κάνω δικό μου σπίτι. Το παιχνίδι μου κάνει ένα μικρούλι κολοδάχτυλο και μου λέει, πήγαινε και βρες το σπίτι σου ρε χαΐρευτε. Εντάξει, θα πάω. Πριν πάμε όμως να αδειάσουμε ό,τι έχουμε εδώ πέρα. Αν και 99% είναι όλα γεμάτα. Αχα. Είναι όλα γεμάτα. Okay, άμα είναι γεμάτα, πάω πάσο. Μπορώ να κάνω μόνο ένα απλό τρίκ για να γίνουν λιγότερα αυτά. Το απλό τρίκ είναι glass. Κάνουμε 4 quartz, να πιάνουν 2 χώρο. Ή άλλο ένα. 6 quartz, να πιάνουν 1 χώρο. Και ελευθερώσαμε χώρο. Λοιπόν, ξεκινάει να βραδιάζει. Πολύ καλό αυτό για να κάνουμε εξερεύνηση. Ειρωνικά το λέω. Ξεκινάμε να πάμε πρώτα σε ποιο LifePod. Πάμε στο 17. Βάζουμε το γρήγορο. Ωραία, είναι μακριά από τα Aurora. Βάζουμε το Seaglide και πάμε μια γρήγορη βόλτα στο LifePod 17. Να δούμε
από που μας καλεί ο συνεργάτης μου. Είναι ζωντανός, δεν είναι? Και αν δεν είναι, μπορώ να τον φάω? Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Μπορώ να... Μ' αρέσουν αυτοί οι θόρυβοι. Καρχαρίας. Τι γίνεται εδώ? Πρέπει να αποφύγουμε τους καρχαρίες. Ο τύπος έπαιζε με τους καρχαρίες από ό,τι φαίνεται. Βρήκαμε το lifepod 17. Πάμε λίγο στην επιφάνεια να ανασάνουμε. Με το Seaglide πάει όλο πολύ πιο γρήγορα. Οι διαποστάσεις μικραίνουν κατά πολύ. Ωραία. Κατεβαίνουμε πάλι κάτω. Lifepod 17 λοιπόν. Και ένα μεγάλο ερείπιο του Aurora εδώ πέρα. Για να μπούμε μέσα. Υπάρχει τρόπος. Ναι, είναι σπασμένο. Είναι ίδιο με το δικό μου, είναι κατεστραμμένο όμως. Μπορώ να σκανάρω κάτι? PDA. Anonymous Crew Log 1. Ωραία. Πάμε στην επιφάνεια, παιδιά. Για αναπνοή και για να δούμε τι λέει το PDA του τύπου. Τι ιστορία έχει να μας πει. Ωραία. Tab. Log. Data. Ωραία. Λοιπόν, όχι αυτό. Λέει, το LifePod έπεσε στον πλανήτη, είμαι περικυκλωμένος από κάποιου είδους εξωγήινους κυνηγούς. Αυτοί μου επιτέθηκαν τη στιγμή που άνοιξα τα hatches, τις πόρτες από το LifePod. Το πρώτο, λέει, που ήρθε σε μένα, το χτύπησε με ένα μαχαίρι, αλλά αυτά τα πράγματα, λέει, έχουν πάρα πολύ armor και το μαχαίρι, λέει, κόλλησε πάνω στο δέρμα του. Τώρα, λέει, απλά βλέπω τα πράσινα μάτια τους να με κοιτάνε από το σκοτάδι. Προσπάθησα να το κάνω αντιπερισπασμό, λέει, με flares. Περιμένετε, γιατί θα πεθάνω κι εγώ, ρε παιδιά, να πάρω λίγο ανάσα. Προσπάθησα να τους κάνω αντιπερισπασμό με τα flares, με φωτεινό, τέλος πάντων. Αλλά δεν είχε αποτέλεσμα. Δεν είχα το κανόνι που τα ακινητοποιεί, ούτε αυτά που τα διώχνει μακριά. Τι λέει? Ξεκόλλησα κάποια ηλεκτρονικά, κάποια καλώδια, τέλος πάντων, για να φτιάξω ένα Seaglide σαν αυτό που έχουμε εμείς. Η μόνη μου ελπίδα, λέει, ήταν να τρέξω πιο μακριά από αυτά. Αχα. Αυτή είναι τα τελευταία λόγια που σημείωσε στο tab, στο PDA του, ο συνάδελφός μας από τα Aurora. Και προς το παρόν δεν ξέρουμε αν ζει ή αν είναι νεκρός. Ο τύπος φοβήθηκε τους καρχαρίες, προφανώς. Και είναι λογικό, γιατί και εγώ είμαι με καρχαρίες τριγύρω μου. Πρέπει κάπως να βρούμε να μπούμε μέσα εδώ. Εδώ θα έχει πολύ χρήσιμα πράγματα. Εκεί έχει πόρτα. Οκ. Ηρέμησε, καρχαρία. Να αλλάξουμε λίγο μπαταρίες. Ωραία.
Παίρνουμε πάλι ένα πνοή και πάμε στην πόρτα. Δεν ανοίγει έτσι. Ατυχήσαμε. Πρέπει να βρούμε άλλη πόρτα. Καταρχήν έχει στραβώσει ο λαιμός μου. Οπ, δεν είναι ανοιχτό. Bioreactor fragment. Καρέκλα. Πάντα ήθελα μια καρέκλα. Αργή όμως. Λοιπόν, δεν ξέρω αν νιώθετε λίγο την αγωνία. Desk. Ψάχνουμε συντρίμιο το Aurora αυτή τη στιγμή. Είναι τα συντρίμια. Ένα κραχαρίας ακούγεται δίπλα μου όλη την ώρα. Πρέπει να κοιτάμε. Αυτή είναι η πόρτα που δεν μπορούσα να ανοίξω. Σωστά. Πρέπει να πάρω αέρα και μετά θα μπω εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε. Ξημέρωσε κιόλας έξω. Κάνει τη δουλειά μας λίγο πιο εύκολη. Ευχαριστώ μηχάνημα, αλλά έχω τα μάτια μου ανοιχτά. 14 για πάνε ενδεχόμενο. Κοίταξε το Aurora. Πόσο μοναξιά νιώθει σε αυτόν τον πλανήτη ένας άνθρωπος. Για πάμε στο Aurora ξανά. Αυτό με μπαταρίες, το θέλω. Bioreactor fragment. Λοιπόν, σας το έχω ξαναπεί. Mobile vehicle bay. Το θέλουμε αυτό. 1 στα 3. Bench. Δώστε και αυτό. Κανένα πρόβλημα. Ό,τι ερείπια βρίσκουμε εμείς, τα αναλύουμε, τα σκανάρουμε και μπορούμε να τα δημιουργήσουμε μετά μόνοι μας. Να λειτουργούν. Έτσι μαθαίνει ο παίκτης μας, υποτίθεται. Να και ένα PDA. Και μια εικόνα. Το PDA θα το διαβάσουμε σύντομα. Α, έχει και από εδώ. Battery charger. Λοιπόν, ξανάρχομαι. Μισό λεπτό. Θέλω battery charger. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Ωραία, ξανακατεβαίνω. Αυτό πρέπει να γίνεται συχνά πυκνά, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε ψάρια, δεν ζούμε μέσα στο νερό. Πρέπει να παίρνω αναπνοή. Α, εδώ πάνω ήταν. Bioreactor fragment. Α, το έχουμε ξαναπάρει. Αυτό είναι σίγουρα το battery charger. Και πού είχαμε βρει το άλλο? Να το ξεκλειδώσουμε. Να το. Battery charger fragment. Με αυτό επαναφορτίζουμε τις μπαταρίες μας, παιδές. Να και το δεύτερο. 2-2 μαζί τάχει. Για να μην φτιάχνουμε καινούργιες μπαταρίες συνέχεια, θα τις βάζουμε για επαναφόρτιση. Ξεκλειδώθηκε και αυτό. Έχω μια μεγάλη υποψία ότι θα πνιγώ εδώ πέρα. Καλό είναι να αρχίζω να φεύγω. Να το. Σας το είπα. Αρχίζω και πανικοβάλλομαι. Πώς φεύγουμε από εδώ? Από εδώ πάνω. Από εδώ έξω. Από εδώ. Τρέχα. Αυτό εδώ. Γρήγορα. 6. 3. Ωχ. Ήδρωσα λίγο. Πάω να ψάξω λίγο καλύτερα τα ερείπια. Μήπως μπορώ να πάω από άλλη πόρτα πιο σύντομα.
τώρα που είναι μέρα. Συγχωρείτε για τη σιωπή μου, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική του. Το μυστήριο. Εξερευνούμε τα συντρίμμια από το διαστημόπλοιο με το οποίο ήρθαμε σε αυτό το πλανήτη. Μέσα σε αυτό το live pod υπήρχε συνάδελφός μας, με τον οποίο αυτό που έχει αλλάξει η φωνή της τύπησας που λέει για το oxygen είναι πολύ σπαστικό. Δεν ξέρω τι bug είναι, δεν υπήρχε παλιά. Νομίζω πως βρήκαμε ό,τι χρειάστηκε να ανακαλύψουμε με αυτό το συγκεκριμένο live pod και μπορούμε να γυρίσουμε σπίτι μας. Είναι προς τα εκεί. Ήταν το live pod 17 και επόμενος στόχος μας είναι το live pod 8. Νομίζω πως μπορούμε να φύγουμε. Βρήκαμε πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα εκεί πέρα. Ξεκλειδώσαμε πάρα πολλά. Νομίζω πως μπορούμε να τρέξουμε κιόλας. Τι είναι αυτό? Το θέλουμε. Παιδες, αυτό είναι Σίμωθ. Το ξέρα. Το Σίμωθ, παιδιά, είναι το υποβρύχιο. Ένα στα τρία. Υπάρχει περίπτωση να βρούμε και άλλα κομμάτια σύμμωθα εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι έτσι. Όχι. Βρήκαμε κομμάτι του σύμμωθ. Καθόλου άσχημο. Εδώ τι έχουμε? Αυγό πρέπει να είναι. Το πήραμε και αυτό. Είναι αυγό από καρχαρία μάλλον. Εκεί πρέπει να είναι κομμάτι του Σίμωθ εκείνο. Επιστρέφω, Σίμωθ. Τελειώνει η μπαταρία μου. Ωραία. Δεν είναι αυτό Σίμωθ. Ποιο είχα βρει σαν Σίμωθ? Να το. Όχι, για bug φαίνεται. Περίεργο πράγμα βασικά, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν έχω ιδέα. Αυτό τουλάχιστον, ναι, είναι Σίμωθ. Άλλο ένα, παιδιά. Άλλο ένα τώρα που γυρίζει. Τι είναι αυτό πάλι? Φτάσαμε στο live pod 17. Είχα σκοπό να έρθω εδώ. Ίσως 17 ήμασταν. Δεν νομίζω. Στο 17 ήταν να πάμε τώρα. Λοιπόν, ας πάρουμε αναπνοή. Δεν μπορώ να κάνω εξερεύνηση τώρα γιατί πεινάει ο παίκτης και διψάει. Θα ψάξουμε να βρούμε το τελευταίο κομμάτι Σίμωθ που χρειαζόμαστε και μετά θα ψάξουμε για το life pod. Το ξέρω, μόλις το είπα ότι πεινάω. Μας ενημερώνει και το κομπιούτερ δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, εμείς ψάχνουμε για τα κομμάτια του Σίμωθ. Πέτες πέφτουνε, αιωρούνται.
έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική που έχει το Subnautica αυτή τη στιγμή. Κι άλλο αυγό. Νομίζω το βρήκα. Θα μας δαγκώσει κάτι, αλλά τουλάχιστον το ξεκλειδώσουμε. Το ξεκλειδώσαμε. Όχι, φάλαινα. Δεν πειράζει, γεια σου φάλαινα. Πού είναι το σπίτι μας. Τι bug είναι αυτό ρε παιδιά, διορθώστε το, δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, ξεκλειδώσαμε το Seamoth. Θα ανακαλύψαμε ένα από τα life pod. Δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο. Μπερδεύτηκα, θα το κοιτάξω στο βίντεο όταν χρειαστεί. Καλό είναι να μην χρησιμοποιώ το Seaglide. Να πάω λίγο με τα πόδια τώρα που δεν βιάζομαι. Λοιπόν, ο παίκτης πρέπει να φάει και θα πάμε μετά να ανακαλύψουμε το άλλο life pod. Σε ποιο ήμασταν, νομίζω ήμασταν στο 17, δεν το ανακαλύψαμε τώρα, μην λέω βλακίες και με κοροϊδεύετε πίσω την πλάτη μου. Στο 8 πρέπει να πάμε τώρα. Άρα καλά έκανε και δεν το ψάξα, θα ψάχνα το ίδιο life pod ακριβώς. Σας χρωστάω και να διαβάσουμε και το PDA που βρήκαμε. Δεν τα ξεχνάω εγώ αυτά. Νομίζετε ότι δεν γλιτώσατε. Οκ, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Έχουμε περάσει κατά 2 λεπτά την ώρα μας. Τα κρατάω αυτά γιατί λέτε ότι κάνω μικρά βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Αφήστε ένα like και ένα σχόλιο. Και κάντε subscribe αν είστε καινούριος και θέλετε να βλέπετε τα επεισόδια με το που βγαίνουν. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αλλά μέχρι τότε, όπως πάντα, να είστε όλοι καλά. Bye bye.